Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε σχόλια, ερωτήσεις και να αναπτύσσω θέματα γενικά που έχουν σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Η σημερινή ερώτηση έρχεται από τον Στέφανο Σκαφίδα. Αν βλέπω σωστά, ναι, Στέφανο Σκαφίδας. Και έχει να κάνει ότι η ερώτηση είναι ότι ξέρεις να μάχεσαι και σου την πέφτουνε. Τι κάνεις? Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι ζιουζίτσου, αν είναι κατάλληλο για το δρόμο. Λοιπόν, να πάρω το δεύτερο σκέλος πρώτα, το ζιουζίτσου, αν είναι κατάλληλο για το δρόμο. Λοιπόν, το ζιουζίτσου, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα σύστημα. Και μιλάω, δεν μιλάω για τον Brazilian Jiu-Jitsu, μιλάω για το Ιαπωνέζικο Jiu-Jitsu. Έτσι, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τον αρχαίγωνο τρόπο μάχης των ανθρώπων. Δηλαδή ξεκινάει με βροφιές, πλωτσιές, έχει εμπλοκή από τη στιγμή που χρειάζεται όρθια και καταλήγει και στο έδαφος. Αλλά η λογική του είναι περισσότερο να μπορέσει να τελειώσει αυτά που έχει να τελειώσει σε όρθια θέση και από τη στιγμή που χρειάζεται, έτσι, από τη στιγμή που χρειάζεται ή το απαιτεί η κατάσταση, να βρεθεί στο έδαφος ή βρέθηκε στο έδαφος, να ξέρει να παλεύει και στο έδαφος. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα μάχης για τον δρόμο. Κάποιος ο οποίος θα το κάνει ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Είναι ένα σύστημα σκληρό, θέλει προπόνηση και θέλει και αντοχή, θέλει σκλήρυνση, έτσι ώστε να μπορείς να αντέχεις, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τη λογική του δίνω και δέχομαι. Είναι ένα σύστημα αρκετά δραστικό, έχει αρκετά καλή προπόνηση. Εγώ στο Combat Jiu-Jitsu έχω 2 Dan, το έκανα αρκετό καιρό. Θέλει αρκετά πράγματα, έτσι, αλλά αυτό, ουσιαστικά αυτό που δίνεις, έτσι, αυτό παίρνεις κιόλας, πάντα αυτό πιστεύω. Ειδικά με τις πολεμικές τέχνες είναι μια κατάσταση να πούμε δούνε λαβήν. Ναι, όντως φίλε Στέφανε, πιστεύω ότι το ζιουζίτσου είναι μια καλή τέχνη για το δρόμο. Στέκεται επάξια, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι παλιό. Θα μπορούσαμε να πούμε με την ίδια λογική στέκεται και το Παγκράτιο το δικό μας, έτσι, το οποίο είναι η δική μας ελληνική, το δικό μας ελληνικό ζιουζίτσου, το Παγκράτιο, έτσι, με την ίδια λογική, όρθια χτυπήματα, λασπίσματα, έδαφος, με πολύ καλές ακινητοποιήσεις και τέτοια, έχει την ίδια λογική και το Παγκράτιο, ας πούμε. Κάποιοι θεωρούν ότι το Παγκράτιο είναι η μητέρα όλων των αθλημάτων. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στη κατάσταση αυτή, γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορώ να δω και να πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Απλούστατα, εδώ μιλώντας για το Ιαπωνέζικο Jiu-Jitsu, είναι μια πολύ καλή τέχνη, αρκετά σκληρή, απαιτεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρκετή δουλειά και αρκετό κόπο για να το κάνεις, αλλά ουσιαστικά, έτσι, ανταποδίδει αυτό που του δίνεις, έτσι, σου ανταποδίδει αυτό, πραγματικά αυτό που του δίνεις, αυτό παίρνεις. Έχει καλές τεχνικές, έχει καλό στήσιμο σαν τεχνική για να το μάθεις, έτσι, απλά είναι αυτό που λέμε τέτοιο, ότι αυτό που είπα πριν, ότι δίνεις παίρνεις, δηλαδή όσο καιρό ασχοληθείς, τόσο πράγματα θα πάρεις. Όσο καιρό συνηθίζεις και το κάνεις, τόσο πιο πολλά πράγματα παίρνεις. Κλασικά, δηλαδή, όπως όλες τις πολεμικές τέχνες, οι οποίες έχουν αρχή, μέση και δεν έχουν τέλος. Αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος και θεωρώ ότι απάντησα στην ερώτηση όσο πιο καλά γίνεται. Τώρα, το να ξέρω να μάχομαι και να μου την πέφτει κάποιος, πώς θα πρέπει να το απαντήσω αυτό? Θα πρέπει να το απαντήσω σαν δάσκαλος ή θα πρέπει να το απαντήσω σαν Χρήστος? Θα το απαντήσω και με τις δύο λογικές. Εμένα, αν μου την πέσει κάποιος, ας πούμε, είναι ανάλογα με τον τρόπο που θα μου την πέσει. Δηλαδή,
Αν μου την πέσει κάποιος ο οποίος είναι προσβλητικός, εριστικός και ξεφεύγει από τα όρια, σε απλά ελληνικά θα τα κάνω το μούτρα, θα του κάνω τα μούτρα κρέας. Δηλαδή, το ότι ξέρω έχει ανασταλτικό παράγοντα για να μην χτυπήσω κάποιον που θεωρώ ότι είναι του χεριού μου, δηλαδή τον έχω, ας πούμε, αυτό που λένε, έτσι, και απλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα λέγαμε είναι ανάξιο λόγου, απλά συνέβη και υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν έχουν και αξία, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάτσεις να ασχοληθείς. Και το ότι ξέρω εγώ με βάζει σε θέση over, δηλαδή από πάνω, που ουσιαστικά το παρατάω κιόλας, δηλαδή λέω δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν έχει αξία να κάτσω να ασχοληθώ. Σαν δάσκαλο συστήνω τους μαθητές μου να αποφεύγουν τις φασαρίες, γιατί η φασαρία πάντα έχει δύο χαμένους, δηλαδή ή κερδίσεις ή χάσεις, μία ή άλλη θα χαλαστείς, θα νευριάσεις, θα διαταραχθεί η ψυχική σου ηρεμία, ακόμα και αν τελειώσει η φασαρία θα είσαι στη διαδικασία, να πούμε, της διαταραχής, δεν θα έχεις ηρεμία. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Το να ξέρεις και να μην μαλώσεις, πρέπει, πώς το λένε, θεωρώ και το λέω στους μαθητές μου, ότι σε φέρνει σε ανώτερη θέση. Πρέπει να είσαι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολύ μάγκας για να ξέρεις και να μην χτυπήσεις κάποιον που δεν έχει σημασία αν ξέρει ή δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρεις εσύ αν ξέρει ή δεν ξέρει. Απλούστατα έχει σημασία να ξέρεις ότι ξέρεις εσύ και ότι τι κακό μπορείς να κάνεις, έτσι, ή τι μπορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιες είναι οι δυνατότητές σου, και ότι μπαίνεις στη φάση να μην τις χρησιμοποιήσεις, δηλαδή αποφεύγεις τη σύγκρουση έχοντας γνώση ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσες να κερδίσεις. Δηλαδή βάζεις τη φάση και η ζυγαριά γίνει προς το μέρος σου, άσχετο ότι είναι ο άλλος. Έτσι, μπορεί ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ξέρει περισσότερα πράγματα από σένα και να σε κέρδιζε, αλλά μπαίνοντας στη διαδικασία εσύ και βλέποντας το άτομο το οποίο διαπληκτίζεσαι, έτσι, και θεωρείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να το κερδίσεις, έτσι, και δεν το κάνεις, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη μαγιά, έτσι, θέλει περισσότερα κότσια το να φύγεις και να μην εμπλακείς από το να εμπλακείς. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπως λέει και το αρχαίο το ρητό, πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Εκεί τα πράγματα έρχονται και γίνονται δύσκολα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να συμβουλέψω κανέναν πάνω στο θέμα αυτό, γιατί κάθε περίσταση είναι μία και μοναδική, δηλαδή ο καθένας μας έχει διαφορετικά όρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τοποθετήσει τον πύχη σε διαφορετικό ύψος, το τι μπορεί να ανεχθεί. Εντάξει, κάποια στιγμή εγώ είδα στον δρόμο κάποιον να βρίζει τον άλλον, τη μάνα του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ο άλλος απλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνει χιούμορ και να φεύγει, έτσι. Κάποια στιγμή έχω δει κάποιον απλά να τον λέει βλάκα και να γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, το έλα να δεις. Δεν έχει να κάνει, είναι στον καθένα. Έτσι, ο καθένας μας έχει τοποθετήσει τα όρια του σε διαφορετικό σημείο, στο τι μπορεί να ανεχθεί και στο τι όχι. Άρα το να γνωρίζεις και το να εμπλακείς έχει να κάνει με τον καθένα μας ξεχωριστά και δεν είναι κάτι που θα λέγαμε γνωρίζουμε αν πρέπει να εμπλακούμε ή όχι. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω τη φασαρία πάση θυσία, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, έτσι, να εμπλακείς σε μια φασαρία και να χαλαστείς και να γίνουν όλα αυτά που έχουν να γίνουν, έτσι, γιατί μπορεί ακόμα, ας πούμε, ξέρω εγώ,
σε μια φασαρία να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο άσχημα από ό,τι πρέπει, ας πούμε, και να μπλέξεις. Ή έστω να μετρήσεις τα πράγματα διαφορετικά και να φας ξύλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή και αυτό συμβαίνει. Τι είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο να φας ξύλο, δεν είναι τίποτα. Μια κακιά στιγμή είναι λίγο να στραβοπατήσεις και να πέσεις. Έτσι, και να βρεθεί ο άλλος από πάνω να σε κλωτσάει και να σε χτυπάει, ας πούμε. Πανεύκολο. Πολύ εύκολο να συμβεί. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Να γλιστρήσει αυτός και να βρεθείς από πάνω εσύ, ας πούμε. Ξέρω να τον κλωτσάς και να το χτυπάς, ας πούμε, και να τον κάνεις. Πιστεύω ότι κάποιος που ο οποίος ξέρει δεν πρέπει να. Δεν πρέπει να εμπλακεί. Πρέπει να κρατήσει αυτό που ξέρει για τον εαυτό του και μόνο όταν κινδυνεύσει πραγματικά. Δηλαδή βρεθεί κάπου που πραγματικά κινδυνεύει, πραγματικά έχει πρόβλημα, έτσι, τότε να χρησιμοποιήσει αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσει και την πολεμική τέχνη που ξέρει, έτσι, για να αμυνθεί και να προστατεύσει τον εαυτό του, μόνο όταν πραγματικά κινδυνεύει. Βέβαια αυτό, όπως είπα πριν, είναι στα θέματα των ορίων που έχει προκαθορίσει ο καθένας. Ο καθένας μας έχει διαφορετικά όρια στο τι μπορεί να ανεχθεί. Άλλος ανέχεται πολλά, άλλος δεν ανέχεται τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητας. Βέβαια η ερώτηση έχει να κάνει, ξέρεις και σου την πέφτουνε. Φεύγεις ή μαλώνεις? Η απάντηση δική σας. Η ανάλυση δική μου ήταν αυτό που είπα. Ο καθένας έχει διαφορετικά όρια, έχει τοποθετήσει, να πούμε, τον πύχη σε διαφορετικό ύψος και ανάλογα με την κατάσταση, όταν κάποιος του την πέφτει, μένει ή φεύγει. Το να φύγεις δεν είναι δειλία, αντιθέτως. Έτσι, θέλει πολλά κότσια, θέλει πολλά παπάρια για να μπορέσεις να φύγεις από κάπου που έστω από μόνος σου θεωρείς ότι είσαι σε θέση ισχύος. Άσχετο αν ισχύει κάτι άλλο. Άσχετο αν ο άλλος είναι καλύτερος, δεν το ξέρεις. Εσύ θεωρείς ότι είσαι καλύτερος. Και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αυτό έχει να κάνει με τον εαυτό σου. Αν εσύ θεωρείς ότι είσαι καλύτερος και φεύγεις, θέλει κότσια για να το κάνεις. Το να πιαστείς στα χέρια είναι το μόνο εύκολο. Δύο λέξεις αλλάζεις. Τι πες ρε μαλάκα, τι θες ρε μαλάκα, αγαμίσου, μπαμπούμ, ξύλο, τέλος. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Φίλε Στέφανε Σκαφίδα, θεωρώ ότι έχω απαντήσει στην ερώτησή σου βάσει της δικής μου λογικής και το δικού μου τρόπου σκέψης. Έδωσα μια απάντηση ολοκληρωμένη βάση με την λογική που σκέφτομαι εγώ. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια κοινοποίηση, κάντε ένα like και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε την επόμενη φορά να με ξανακούσετε. Κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.